Υγεία. Καλησπέρα σας, κύριε Κατανά. Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κατέγραψα τα όσα σας είπε χθες ο κύριος Κασαπίδης. Είπε ότι λαϊκίζετε, είπε ότι καταφερθήκατε άδικα κατά στελεχών της περιφέρειας, ότι παίζετε με τον πόνο κάποιον και ότι αφήσατε πίσω σας ερείπια και χάος. Πώς απαντάτε? Δεν είπε μόνο αυτά, είπε και πολλά άλλα. Αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια άσχημη εικόνα ενός περιφερειακού συμβουλίου που θα έπρεπε να συζητάει για την εστίαση και για την απολιγνητοποίηση και μόνο αυτό δεν έκανε. Αν τα πάρουμε λίγο από την αρχή, κύριε Χριστόδουλε, και με πιο ψυχραιμία, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είδαμε μια τραγική εμφάνιση ενός περιφερειάρχη που πραγματικά ήταν γεμάτος νεύρα από την αρχή της συνεδρίας και δεν μπορώ να γνωρίζω πού οφειλόταν αυτή η στάση. Ίσως ενδεχομένως γνώριζε τη στάση του Υπουργείου Ενέργειας και δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί στο επόμενο θέμα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Θα πάμε και εκεί. Θα ήθελα πρώτα να μου απαντήσετε σε αυτά που σας είπα. Αφήσατε ερείπια. Τώρα θα κάνω δύο γρήγορες διαπιστώσεις, γιατί σοβαρά και Χριστόδουλο θα τοποθετηθούμε σε κάποιο περιφερειακό συμβούλιο. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε και από όλα όσα αφορούν εμένα και υπόθηκαν από το στόμα του κυρίου Περιφερειάρχη, δείχνει μάλλον, κύριε Χριστόδουλο, ότι ενοχλεί και η κριτική και ο έλεγχος που κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Και με αποκορύφωμα ειδικά την αγορά των 5 μηχανημάτων που κόστησαν 8.500 ευρώ και ευτυχώς το σταματήσαμε. Και επίσης, εδώ πρέπει να σταθούμε, είπε ή μάλλον συνέδεσε ατυχώς ή εκ του πονηρού τα πλήρωτα τιμολόγια της ΕΠΤΑΚ με την Αντιπεριφέρεια Οικονομικών. Και εδώ γεννούνται κάποια ερωτηματικά, κύριε Χριστόδουλε. Αν δεν γνώριζε μετά από 1,5 χρόνο ότι τοπικός πόρος ΕΠΤΑΚ και ΕΠΤΑΚ δεν συνδέονται με την Αντιπεριφέρεια Οικονομικών, τότε ενδεχομένως έχει θέμα με τη διοίκηση. Αν όμως το γνώριζε και απλά έκανε στοχευμένες αναφορές σε αυτό, τότε εδώ υποκύπτει και δόλος και αφήνοντας εχμές και επίσης κύριε Χριστόδουλε, για ένα πράγμα, τα άλλα δεν είναι σοβαρά, για ένα πράγμα μόνο που με απασχόλησε είναι που είπε για τα τραπέζια και αυτά και θα πρέπει να το διευκρινίσει, αλλιώς επιφυλάσσουμε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου. Τώρα, όσον αφορά όλα αυτά που είπε όμως, επειδή δεν μπορούμε στα σοβαρά θέματα, κύριε Χριστόδουλο, δεν μπορούμε πλέον να ανοίξουμε διάλογο μέσω τηλεοπτικών παραθύρων, το γνωρίζετε και όλες δημοσιογραφικά, ή μέσω ενημερωτικών site. Όχι, αλλά μπορείτε να δώσετε κάποιες απαντήσεις, κύριε Κάτανα. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση για όλα αυτά που έθιξε σε κάποιο περιφερειακό συμβούλιο που θα επιλέξει ή στον απολογισμό που θα γίνει. Θέλω όμως μία απάντηση. Αφήσατε. Κύριε Κατάνα, μισό λεπτάκι. Θέλω μία απάντηση. Αφήσατε ερείπια και χάος, έτσι είπε. Κοιτάξτε, όσον αφορά την Αντιπεριφέρεια Οικονομικών που με αφορά, νομίζω ότι μετά από 1,5 χρόνο είναι πολύ καθυστερημένη αυτή η αντίδραση να μας πει ότι αφήσαμε ερείπια. Συνέδεσε ευρωπαϊκά προγράμματα. Διαχειριστική αρχή, καμία σχέση Αντιπεριφέρεια Οικονομικών. Συνέδεσε απλήρωτα τιμολόγια ΕΠΤΑΚ, Αντιπεριφέρεια Οικονομικών, καμία σχέση. Νομίζω ότι ο κύριος Περιφερειάρχης θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο ενημερωμένος, αλλά λέω, κρατάω μία αμφιβολία, μήπως το γνώριζε και το έκανε εκ του πονηρού. Όμως, όλα αυτά θα απαντηθούν από το Α μέχρι το Ω, κύριε Χριστόδουλε, στα περιφερειακά συμβούλια, όποτε κρίνει ο Περιφερειάρχης ότι πρέπει να ανοίξει το θέμα. Ωραία. Αυτό. Να πάμε στην θεματολογία της χθεσινής συνεδρίασης, να ξεκινήσουμε από την στήριξη των κλάδων για τους οποίους έγινε κουβέντα. Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο στήριξης από την Περιφερειακή Αρχή στον κλάδο της εστίασης, για παράδειγμα, από τις χθεσινές κουβέντες προέκυψε συμφωνία με τις κινήσεις της περιφέρειας? Νομίζω, κύριε Χριστόδουλο, ότι αν ανατρέξουμε στο ρεπορτάζ και ακούσουμε μόνο τους προέδρους της εστίασης, της Κοζάνης και της Φλόρινας, θα καταλάβουμε ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε με τα δύο προγράμματα που είναι ήδη στον αέρα και μιλάμε για το πρόγραμμα των 40 εκατομμύρων της μη επιστρεπτέας, ούτε για το άλλο το πρόγραμμα των 4,5 εκατομμύρων με το 70% της επιχορήγησης. Και δεν το λέμε εμείς, που μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε λαϊκισμό ή αντιπολίτευση. Το καταθέτουν πλέον κάθε μέρα και πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό, ότι αποκλείστηκαν πάρα πολλοί επιχειρηματίες από αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν αλλάξαν τα κριτήρια. Λόγω κριτήριο, μπορεί ναι. Να το πολυδιαφήμισαν, μπορεί να είπαν τα 10 έγιναν 40, αλλά δεν αλλάξαν τα κριτήρια. Και εδώ επίσης, άφησε και μία αιχμή ακόμη, εμείς δεν είπαμε ποτέ στα 10 που θα γίνουν 40 να κάνει τροποποίηση των όρων. Εμείς είπαμε
Να αφήσει αυτά τα 10 γιατί δεν γίνεται τροποποίηση και τα άλλα 30 που θα βγάλει να τα βγάζει με άλλα κριτήρια. Αυτά για να αναλέμψει σιγά σιγά τις αλήθειες. Μάλιστα. Πάμε τώρα, και στο άλλο μεγάλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θλιβερό. Γιατί το είδα στο ρεπορτάζ, τώρα που περίμενα. Ναι, να το πούμε και αυτό, παρακαλώ, εντάχει όμως. Το εξώδικο. Ναι. Νομίζω ότι χθες γενικά όλη η εικόνα ήταν άσχημη, αλλά νομίζω το να είσαι περιφερειάρχης και να στέλνεις ένα εξώδικο σε ένα συμπολίτη και έναν επιχειρηματία, νομίζω δεν δίνουμε το μήνυμα που θα πρέπει να δώσουμε όσον αφορά στην πώς αντιλαμβανόμαστε τη διοίκηση αλλά και τη σχέση πολίτη με δημόσια διοίκηση. Πάντως είναι εξώδικο που απαντά σε εξώδικο. Δεν είχε δικαίωμα και είχε πει στην ύπαρξη τον εαυτό του. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι πάντα της γνώμης, κύριε Χριστόδουλε, ότι ο πολίτης μπορεί να στείλει εξώδικο, ο πολιτικός όμως μπορεί να καλέσει τον πολίτη στο γραφείο του και να συζητήσουν, να λυθεί η παρεξήγηση και να ακούσει. Γιατί αυτό το ακούει εξώδικο ο κόσμος, αυτό το εξώδικο δεν είναι κάτι τραγικό. Βοήθεια ζητούσε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν βοήθησε κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν τον επέριπτε ευθύνες. Βοήθεια ζητούσε. Κύριε Κατάνα, θέλω να πάμε και λίγο στο άλλο θέμα της χθεσινής συνεδρίασης, για το οποίο θα ασχοληθούμε και πολύ συνέχεια του δελτίου. Το θέμα του Master Plan. Υπήρξε η τοποθέτηση από την αντιπολίτευση ότι η κουβέντα ξαφνικά προέκυψε εκπρόθεσμη. Ότι δηλαδή έγινε χωρίς αντίκρισμα γιατί είχαν πάρθει ήδη αποφάσεις. Αυτό καταλάβατε εσείς και από τα όσα είπε ο κύριος Μουσουρόλης. Πώς αξιολογείτε την κουβέντα? Αυτό κατάλαβε όλος ο κόσμος και όλοι εμείς και όλοι εμείς που συμμετέχαμε στην χθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όταν ολόκληρο Υπουργείο βγαίνει και εγκρίνει στην ουσία αυτό που εμείς συζητούσαμε και δεν γνωρίζαμε ότι τον έκρινε το Υπουργείο, νομίζω ήταν μια φαρσοκομωδία χθεσινή, μια προσβολή απέναντι σε όλους τους θεσμικούς που βρισκόταν εκεί πέρα, στους δημάρχους, ακόμα και στους βουλευτές, και νομίζω ότι πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και σίγουρα και ο κύριος Μουσουρούλης δεν μπορεί να μην δεν ήξερε την ενέργεια του Υπουργείου. Οπότε η απολιγνητοποίηση αποφασίστηκε. Η απολιγνητοποίηση έχει κλειδώσει εδώ καιρό και νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Μάλιστα. Κύριε Κάτανα, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια.